η Τουρκία μεθοδικά αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα ελληνικά νησιά, όχι μόνο με την απειλή στρατιωτικής βίας, αλλά και με άλλους τρόπους, όπως την περικύκλωσή τους μέσω ιστιοπλοϊκών αγώνων. Έτσι, στην Άγκυρα σκέφτηκαν την ιδέα της ιστιοπλοϊκής ρεγκάτας. Ιστιοπλοϊκοί αγώνες που διοργανώνονται τις επόμενες μέρες από τους Τούρκους περιλαμβάνουν στις διαγωνιστικές διαδρομές τους θαλάσσιες περιοχές πέριξ των νησιών του Βόρειου και του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, σε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Είναι σαφές πως η ελληνική πλευρά δεν διεκδικεί τίποτε από τους Τούρκους και η Άγκυρα εμφανίζεται ως η μόνη που διεκδικεί κάτι από την Ελλάδα. Εάν η Δύση αναγκάσει την Ελλάδα να διαπραγματευτεί, πάνω στο τραπέζι θα βρίσκονται μόνο τουρκικά αιτήματα. Η Ελλάδα άμεσα πρέπει να παρουσιάσει διεκδικήσεις. Ύμβρος Τένεδος Κωνσταντινούπολη θα μπορούσε να είναι μια καλή αρχή. Δεν έχει σημασία αν θα γίνουν πραγματικότητα, θα αντισταθμίσουν όμως τις τουρκικές παράνοιες.